Σοκαριστικό είναι το βίντεο από τη Λαμία που είδε το φω τη δημοσιότητα και έχει καταγράψει τον ξυλοδαρμό πρατηριούχο από Ρωμά, οι οποίοι εξαγριώθηκαν όταν ο άντρα αρνήθηκε να του βάλει δωρεάν βενζίνη. Το θύμα είναι ο πατέρα τη ιδιοκτήτρια του πρατηρίου Καυσίμων και όπω έγινε γνωστό, αρνήθηκε στου δράστε να του δώσει βενζίνη βερεσέ, καθώ ανέφερε ότι οι ίδιοι είχαν ξαναβάλει και δεν είχαν δώσει ποτέ τα χρήματα. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένα από του Ρωμά πήρε την Αντλία με σκοπό να βάλει μόνο του βενζίνη στο αυτοκίνητο και όταν ο υπεύθυνο του πρατηρίου πήγε να τον εμποδίσει, κατέβηκαν όλοι μαζί οι επιβάτε του οχήματο και του επιτέθηκαν με απίστευτη αγριότητα με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο και να του κάνουν ράματα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν του δύο από του δράστε ηλικία 19 και 16 ετών, ενώ συνελήφθη ένα ακόμη άτομο για παραμέληση εποπτεία ανηλικού. Ακόμη αναζητούνται οι δύο ανήλικοι συνεργοί των συλληφθέντων, που είναι αδέλφια ηλικία 17 και 16 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εισαγγελέα και ανακριτή διαφώνησαν για την προφυλάκηση των δραστών, ενώ την τελική απόφαση καλείται να την πάρει μέσα σε 10 ημέρες το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. entertainment stuff.